Ημέρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κύριε Φουτουκιώτη. Μετά από κόπους ετών, ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο και έφνης μου λέτε εσείς ότι δεν θέλετε να το εκδώσετε. Διάλεξες λάθος θέμα, Κωνσταντίνε. Οι βόθροι στο Βυζάντιο δεν πρόκειται να γίνουν bestseller. Το πολύ πολύ να γίνουν χέστσελερ. Σας απαγορεύω! Το σύγγραμμά μου είναι ιστορικό δοκίμιο. Πρέπει κάποτε αυτός ο λαός να μάθει και την ιστορία του. Γιατί αν δεν μάθουν δηλαδή για τους μπιτέδες των Βυζαντινών, δεν θα αποκτήσουν εθνική συνείδηση. Με προσβάλλετε τα μάλα, κύριε Φουντουκιώτη. Δεν αρμόζει νομίζω σε ένα σοβαρό εκδότη να κάνει σχόλια παρόμοια με αυτά της γκαρσόνας που συγκατοικώ. Αυτά τα σχόλια θα κάνει και το κοινό. Και αυτή η γκαρσόνα που λέτε αντιπροσωπεύει το μέσο αναγνώστη. Μα εγώ δεν απευθύνομαι στο μέσο. Εγώ απευθύνομαι στο Δέλτσο. Δέλτσο και πάνω. Α, πολύ ωραία. Θα εκδώσουμε δηλαδή ένα βιβλίο που θα το διαβάσουν 2-3 άτομα. Μήπως είσαι τρελός, Κωνσταντίνε μου, γιατί εγώ δεν είμαι. Δηλαδή, το αριστούργημά μου θα μείνει ανέκδοτο. Υπάρχει τρόπος να εκδοθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ξέρεις να γράφεις. Γράψε μου ένα μυθιστόρημα πιασάρικο και θα το εκδώσουμε πακέτο με το αποχαιρετικό. Πακέτο? Ναι. Το βάλουμε σε μια ωραία συσκευασία με δώρο ένα αποσμητικό τουαλέτας που κολλάει με το σύγγραμμα. Και θα γίνουμε ανάρπαστα περίπτερα. Μήπως να βάλουμε σπόνσορα και τον Αχόρταγο. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.